στα άλλα. Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις για τις στεγνές βρύσες στο Ηράκλειο, με τους κατοίκους αρκετές γειτονιές να αντιδρούν, εκφράζοντας τα παράπονά τους, καθώς οι βλάβες στα σπασίματα αγωγών και όχι μόνο, αποτελούν μόνιμο πονοκέφαλο στη ΔΕΗ. Σε γειτονιά, στην περιοχή της Αρίσου, το μαρτύριο της αγώνας διαρκεί 8 ημέρες, με τους κατοίκους να βρίσκονται στα κάγκελα. Όχι μόνο 8 μέρες, είναι οι 8 μέρες και πριν άλλες 4-5 μέρες πάλι δεν είχαμε νερό. Δεν έχουμε νερό να πληθούμε, δεν έχουμε να ρίξουμε στο καζανάκι, δεν έχουμε να πλέμε πιάτα. Είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα τώρα, τέτοια εποχή. Εντάξει, θα το δούμε, εντάξει, θα το δούμε. Πόσο να πηγαίνεις και ο καθένας. Εγώ έχω μοτεράκι εδώ. Και φανταστείτε ότι είναι το επόμενο εδώ. Αυτόν που είναι πάνω και δεν έχουν και μοτέρ. Κατεβαίνω από την απέναντι μεριά από τη γειτόνισσα και παίρνω με τον μπουκάλι και κουβάδες. Εγώ είμαι μεγάλη γυναίκα, δεν μπορώ να ανέβω κάτω, κατεβαίνω χωρίς νερό ή στα λεκάνη, τα πιάτα. Έχουμε ανάγκη από νερό. Είμαστε άνθρωποι, θέλουμε να πληθούμε, θέλουμε να πίνουμε τα ρούχα μας, τη λεκάνη μας, τα πιάτα μας. Χωρίς νερό μπορούμε. Κάτοικοι αγοράζουν νερό και τις βασικές τους ανάγκες, ενώ άλλοι κουβαλούν νερό από γειτονικά σπίτια, με την κατάσταση να μην πάει άλλο, όπως τονίζουν. Δεν μπορούμε να κάνουμε τις δουλειές μας, δεν μπορούμε να πίνουμε τα ρούχα μας. Δεν μπορούμε, συγγνώμη. Ναι, και πρέπει να αγοράζουμε νερά για να κάνουμε δουλειές που κανονικά τις κάνεις από τη βρύση. Είναι η τρίτη φορά, μας είπατε. Ναι. Η τρίτη φορά μέσα στον ίδιο μήνα. Ναι. Ναι. Ήταν από τότε που είχαν το μεγάλο πρόβλημα που είχαν πει με τα δίκτυα που δεν έρχονταν το νερό, που τότε είχαμε 7-8 μέρες. Μετά ήρθε μια μέρα, βάλαμε νερό στο ντιπόζιτο μας και μετά 3 μέρες τίποτα, 4 μέρες τίποτα. Σύμφωνα με τον Γιώργο Βουρεξάκη, υπήρξαν προβλήματα στη σύνδεση του παλιού δικτύου με το καινούριο, με συνεργείο της επιχείρησης να σπέβδει στην περιοχή. Εγώ αυτό που ξέρω είναι, όταν τους ρωτήσαμε γιατί έξω που κάνανε την Ελτινίας, τι έγινε τώρα. Ρωτήσαμε γιατί εδώ μέσα δεν μπήκανε καθόλου. Δεν αλλάξανε τίποτε, ούτε σωλήνες, ούτε τίποτα, γιατί είναι καλές σωλήνες. Okay, ωραία. Το δίκτυο έξω είναι με το καινούριο δίκτυο και μας αφήσαν στο παλιό. Αφού αλλάζετε τις σωλήνες που τις αλλάζετε, δηλαδή είναι πρόβλημα ένα στενάκι που είναι 5-10 μέτρα. Είναι ντροπή για 8 σπίτια να μην αλλάχθουν, να είναι καινούριες και οι σωληνώσεις. Την ίδια ώρα, κάτοικοι στις Βασιλιές σκοπεύουν να ακολουθήσουν τον δρόμο της δικαιοσύνης για τους φουσκωμένους λογαριασμούς της ΔΕΗ, καθώς ούτε τον Οκτώβριο έφτασαν οι διορθωτικοί λογαριασμοί παρά τη δέσμευση της επιχείρησης. Πρόκειται για ποσά που κυμαίνονται από 500 έως 7.000 ευρώ. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυξημένους λογαριασμούς δεν θα πληρώσουν τώρα τους λογαριασμούς αυτούς. Προφανώς δεν πληρώνουν. Θα περιμένουν μέχρι να γίνουμε να πάμε να κάνουμε τον έλεγχο και μετά θα έρθουν οι νέοι λογαριασμοί. 2 ήταν το προηγούμενο και 400 το έναντι. Θα έπρεπε δηλαδή με αυτό το νερό που πληρώνω να κολυμπούσα μέσα στο όλο το τετράγωνο, να κολυμπούσαν μέσα όλο το τετράγωνο. Δηλαδή δεν γίνεται ούτε σε αποχέτευση, ούτε αποχέτευση έχουμε εμείς. Και πληρώνουμε αυτό το λογαριασμό. Προκαταβολή έβαλαν 140 ευρώ, ενώ πρώτα ερχόταν 30 ευρώ και 40, και όλο μαζί εμαζεύτηκε να είναι ένα χρέος 1500 ευρώ, το οποίο είναι βεβαιωμένο. Γράφουν αέρα, χωρίς να τρέχει, να υπάρχει ροή νερού, το ρολόι γράφει. Σήμερα που πήραμε τηλέφωνο, που πήραμε τους καινούριους λογαριασμούς, μας είπαν ότι τα ελέγξανε, λέει, τα ρολόγια και είναι μια χαρά και οι λογαριασμοί είναι σωστοί. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι αν δεν άμεσα δώσουν λύση θα κινηθούμε δικαστικά. Δεν πάει άλλο.